Κύριε Φούρτουλα, τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλά εσείς είστε? Δόξα τω Θεώ. Τώρα που λέω Φούρτουλα, μου κάνει και εμένα εντύπωση. Χρόνια, πολλά χρόνια, σας φωνάζαμε Φορτούλα, ας πούμε, το επίθετο. Γιατί το επιτρέψατε να το λέμε τόσα χρόνια, τα παλιά τα χρόνια λέω τώρα, έτσι, όταν παίζατε και μετά από αρκετά. Γιατί το επιτρέψατε να το λέμε λάθος το επίθετό σας? Τώρα θα σας πω, εγώ δεν το είχα επιτρέψει. Εγώ έλεγα, αλλά μάλια στη γλώσσα μου. Και μετά λέω, δεν βαριέσαι, θα παίξω μπάλα, θα φύγω και τελείωσε. Και μόλις φύγω, αυτοί εδώ θα αρχίσουν να λένε σωστά το επίθετό μου. Ναι, και έλεγα τότε δεν υπήρχε και εποχή το κομπιούτερ και τα λοιπά. Ήτανε ένα Σταύρος Πετρακόπουλος, να είναι καλά, ναι. Όποιος ήταν με το σπηλό και μολύβι που ο άνθρωπος κρατούσε σημειώσεις και έγραφε σωστά. Μόνο αυτός, μόνο αυτός. Ναι, πόνα. Ναι. Και μετά σιγά σιγά πέρασαν ορισμένοι άλλοι και τα λοιπά. Σήμερα περισσότερο λένε και Φούρτουλα καλά, δεν λένε ούτε Φορτούλα, ούτε Φόρτουλα, ούτε Μπλάντεν, Μπάλντεν, Μπιλάντεν. Είναι Μλάντεν, δηλαδή με μη και λάμδα, το μικρό. Μιλάντα. Μλάντεν. Άρα το λέγαμε Μιλάντα χρόνια όλοι λάθος. Ας πούμε, Μπλάντεν, Φορτούλα. Ναι. Εντελώς λάθος. Και, να σας πω τι σημαίνει, ναι, το Μλάντεν. Ναι. Σημαίνει είτε νεαρός, είτε νέα μέρα. Αν πάρουμε ότι είμαστε Ινδιάνοι, τότε νέα μέρα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, έχουμε θέμα με τους θερματοφύλακες στη Θεσσαλονίκη. Εμένα μου αρέσει πολύ, γιατί τους θερματοφύλακες τους αγαπώ. Τους θεωρώ πολύ πιο σημαντικούς από αυτό που ίσως να θεωρούν οι περισσότεροι σε ένα παιχνίδι εδώ και χρόνια. Και επειδή και ο ΠΑΟΚ αλλά και γενικότερα οι ομάδες που έχουν θερματοφύλακες, αλλά θέλω αρχικά ένα σχόλιο από εσάς για την απόφαση, γιατί προφανώς είναι απόφαση. Όταν δεν πας να μιλήσεις σε ένα ποδοσφαιριστή, σημαίνει ότι θεωρείς ότι δεν μπορεί, δεν θέλεις, μάλλον δεν κάνει για την ομάδα, ή θεωρείς ότι έχεις βρει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω, θα αποδειχθεί στην πορεία αυτό. Για την απόφαση του ΠΑΟΚ να μην κρατήσει το Πασχαλάκι. Πρώτα να σου πω, ιδιαίτερη θέση είναι θέση θερματοφύλακα. Γι' αυτό έχει και το δικό του χώρο, είτε είναι ο μικρός χώρος του θερματοφύλακας τα 5 μέτρα, είτε είναι 16 μέτρα. Ναι. Και ο θερματοφύλακας είναι ο μόνος που παίζει με όλο το σωμάτι και με χέρια, πόδια και ό,τι θέλει να κάνει. Mm-hmm. Τα 5 μέτρα είναι κυρίαρχος, δεν έχει δικαίωμα να αντισταθείς, να πάρεις την μπάλα, δηλαδή να τον εμποδίσεις να έρθει στην μπάλα. Βέβαια οι άνθρωποι δεν το πολύ εφαρμόζονται, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ναι. Ναι. Τρίτον, ο θερματοφύλακας, επειδή όλα τελειώνουν και όλα αρχίζουν από τον θερματοφύλακα, είναι αυτός που είναι σίγουρα πιο κοντά με την τακτική του προπονητού και πολλές φορές διορθώνει λάθη του προπονητού. Αν έχει κάτι σχεδιάσει λάθος και το βλέπει, αρχίζει και το διορθώνει, γιατί βλέπει πως εξελίσσεται κατάσταση ένα λεπτό στον αγώνα. Έχει την καλύτερη οπτική, δηλαδή την καλύτερη εικόνα για τους συμπαίκτες του. Ναι, όλους βλέπει μπροστά. Όλους βλέπει μπροστά. Όλους βλέπει μπροστά. Και όταν είναι, όταν γίνεται επίθεση και όταν γίνεται η άμυνα. Επομένως είναι ιδιαίτερος ρόλος και γι' αυτό ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει ψυχικά αποθέματα, δηλαδή αντοχές, πρέπει να είναι φοβερά ήρεμος, πολλές φορές να είναι αυτός που δίνει κουράγιο και με τις αποκρούσεις αλλά και με κατευθύνσεις. Είναι ο πιο σημαντικός παίκτης στην ενδεκάδα για μένα. Μα ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι. Ναι. Και αυτό υπάρχει ιδιαίτερη προπόνηση στο τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας σε όλη την εβδομάδα δουλεύει πολύ περισσότερο από άλλους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό πολλές φορές στον αγώνα μπορεί να είναι, και μάλλον είναι, ότι είναι πιο ξεκούραστος. Αλλά πνευματικά πάντα είναι πολύ επιβεβαρημένος. Γιατί πρέπει να κατευθύνεις και τα λοιπά. Γιατί ο παίκτης πολλές φορές έχει έναν παίκτη να αντιμετωπίσει, έτσι. Ο τελευταίος και τους δικούς τους και τους άλλους. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Περιγράψατε τέλεια τη θέση, γιατί είστε αυτός που μπορείτε να μιλήσετε καλύτερα από τον καθένα. Γιατί έτσι είναι. Περισσότεροι, ίσως στην Ελλάδα, κύριε Φούρτουλα,
έχουν τους θεματοφύλακες σαν okay, να συμπληρώσει ένα δεκάδα, ρε παιδί μου. Και εγώ θέλω ένα καλό συντερφόρο, ένα καλό αμυντικό, ένα καλό κεντρικό, μέσο τέλος πάντων. Εντάξει, να πάρουμε και ένα καλό θεματοφύλακα, αλλά δεν θα βάλουμε, δεν θα ρίξουμε όλα τα λεφτά μας εκεί, τα πολλά τα λεφτά μας εκεί. Κάποτε είχα τη γνώμη αυτή, σήμερα είναι τελείως διαφορετική. Πάτε τώρα Λίβερπουλ που σε λίγες μέρες έχουμε πάλι τελικό Λίβερπουλ με Ρεάλ. Ναι, ναι, ναι. Πάτε το προηγούμενο τελικό Ρεάλ Λίβερπουλ. Θυμηθείτε το τερματοφύλακα. Το θυμάμαι, δυστυχώς το θυμάμαι, κύριε Φουρτώτα, το θυμάμαι. Είδατε τι έπατε άνθρωπος, είδατε τι έπατε ομάδα. Εγώ πιστεύω όλη τη ζωή του, αν το ανοίξει στη ψυχή του, θα βρεις ένα σημάδι εκεί. Και σε αυτόν και στους όλους τους πρωταγωνιστές και στους λάτους και τα λοιπά. Έκανε ένα-δύο λάτι που το κόστησαν την καριέρα σου. Ναι, έτσι. Ένας πολύ εύσωμος, καλός και μάλιστα δεν ήταν άσχημος σε υπόλοιπο, αλλά έκανε δύο τρομερά λάτι και αυτά του κόστησαν. Για να έφτασε τόσο ψηλά, κύριε Φούρτουλα, ο συγκεκριμένος θεματοφύλακας, σημαίνει, για να έφτασε στη Λίβερπουλ, ας πούμε, να άνοιξε την πόρτα, να μπήκε και στα αποδυτήρια, σημαίνει ότι ήταν καλός. Δεν σημαίνει ότι τον πέταξε κάποιος με ελικόπτερο μέσα εκεί. Ήταν καλός. Ήταν Γερμανός, ήταν εύσωμος, ήταν γρήγορος, είχε όλες τις υπερβολές. Τα δύο λάθη που έκανε τότε το κόστησαν. Νομίζω είναι στην Τουρκία, ήταν στην Πέσικτα, σαν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν. Ναι, ναι, και εκεί έκανε κάτι λάθη. Ναι, 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 όλη η ζωή του άλλαξε. Αυτό το σημάδι δεν μπορούσε ποτέ να το. Αλήθεια λέτε. Μα τα λάθη του τερματοφύλακα είναι αυτά που φαίνονται περισσότερο από του καθένα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Μετράνε. Βέβαια. Για πείτε μου τώρα για Πασχαλάκη, για την απόφαση αυτή του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι έγινε και ο Πασχαλάκης. Εντάξει, να είναι καλά το παιδί. Τώρα. Πέτος πήγε, ήταν τέτοιος για μένα προμηθευτής του ΠΑΟΚ. Είχε εξαιρετική διαδρομή, έπαιξε πολλούς βαθμούς μας χάρισε. Ναι. Τώρα θέλω εγώ ότι τα πήγε και τα λοιπά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχουμε καλή επιτυχία, είναι σε πολύ όρημη ηλικία, γιατί γενικά ο Πασχαλάκης στα 27 περίπου άρχισε να κάνει την καριέρα του. Μέχρι τότε ήταν άγνωστος. Εγώ το θυμάμαι που το συνάντησα στα Γιάννηνα. Πανθρακικό και Γιάννηνα νομίζω έκανε. Ναι, εγώ στα Γιάννηνα τον είδα στην προπονήση. Είχα πάει έναν ποδοσφαιριστή Σέρβο εκεί και είχα κάτσει τρεις μέρες και τον είδα στην προπονήση και είδα ότι πολύ ωραία ξάπτωση δουλειά, εύσωμος, ωραίο κορμί, ναι, κτλ. Φαίνονταν καλός χαρακτήρας και απόρρισα τότε και ρώτησα και τους άνθρωπους πέφτουν των Γιάννηνων. Ναι. Γιατί δεν έχει κάνει μέχρι τώρα καριέρα. Και δεν ήξερα να δώσω μια ακριβή εξήγηση. Έκτοτε είχε φοβερή άνοδο, ήρθε στον ΠΑΟΚ, το βοήθησε ο ΠΑΟΚ, βοήθησε και αυτό στον ΠΑΟΚ. Και τώρα μαθαίνω ότι σαν να φεύγει που για μένα είναι σε πολύ καλή ηλικία. Και σήμερα έχω ανεβεί ηλικία σιγότερο. Θα ήθελα να παίξει μέχρι τα 40, ειδικά αυτό που κάνει την ζωή, δεν καπνίζει κτλ. Δεν ξέρω. Έχουμε και δεύτερο τερματοφύλακα, τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι και αυτός μεγάλος σε ηλικία και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να πάρει έναν ίσως δύο τερματοφύλακες. Ναι, αλλά όχι και μόνο τερματοφύλακες. Αν φύγει και ο Ζίβκοβιτς, ναι, εντάξει, επειδή με εσάς φυσικά και δεν θέλει να πάρει μόνο τερματοφύλακες, αλλά μιλάμε για τη συγκεκριμένη θέση που πλέον ο τερματοφύλακας είναι σημείο αναφοράς στο παιχνίδι. Όχι μόνο αν κάνει καλή απόκρουση, αλλά πλέον ξεκινάει το παιχνίδι από τον τερματοφύλακα. Ξεκινάει η επίθεση από τον όλα τερματοφύλακα. Όλα ξεκινάνε και όλα τελειώνουν. Βέβαια. Έτσι, συμφωνώ. Απλά δεν τους είχαμε εκτιμήσει τόσο πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα που αλλάζει κάπως το ποδόσφαιρο, τους τους εκτιμούν περισσότερο οι ειδικοί και εμείς. Άρα λέτε, κύριε Φούρτουλα, ότι. Δηλαδή, αν ήταν στο χέρι σας, ας πούμε, και εσείς που θα να πάρετε εσείς την απόφαση, δεν θα αφήνατε τον Πασχαλάκη να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν το άφηνα να φύγει. Είναι σίγουρο το ένα. Το δεύτερο, νομίζω και εύχομαι να έχει βρει καλύτερη προσφορά, αλλά νομίζω στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη περισσότεροι που σκέφτονται να φύγουν κάνουν λάθη. Είναι δικιά μου γνώμη προσωπική. Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Διαφορά μπορεί να είναι μικρή σε ό,τι πάρεις το χρήμα, αλλά πρέπει να σκεφτείς και το μέλλον, τι μπορείς να κάνεις στο ΠΑΟ κτλ.
και να κοιτάξει να μείνει στο ΠΑΟΚ. Και τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά που συμφωνείς τα παίρνεις και με το παραπάνω. Είναι σίγουρα, σίγουρα με τον κύριο Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Αυτόν τον νεαρό που ακούγεται τελευταία, που είναι από εκεί, από τα μέρη σας νομίζω, τον Κοτάρσκι, τον ξέρετε, τον νοματοφύλακα, έχετε άποψη? Όχι, δεν έχω άποψη. Δεν τον ξέρετε αυτό, ναι. Είναι ένας νεαρός, εντάξει, τον έχω δει εγώ λίγο, ξέρω και τη διαδρομή, το βιογραφικό, όλο αυτό τέλος πάντων που έχει κάνει, γιατί είναι και μικρός ακόμα. Η εικόνα του είναι θετική, δηλαδή μου αρέσει που τον βλέπω, αλλά τέλος πάντων μάλλον λένε ότι έχει... Ότι εκεί θα πάει σε μία από τις δύο περιπτώσεις. Τώρα δεν ξέρω αν τον θέλει για βασικό ή τον θέλει για δεύτερη επιλογή. Τι τερματοφύλακα θέλει ο ΠΑΟΚ, κατά την άποψή σας? Τι στυλ? Των οποίων θέλουν όλες καλές ομάδες μεγάλες. Να είναι καταρχήν τα φυσικά του προσόντα πολύ πολύ καλά. Δεύτερον, να είναι ηλικία που ήδη να έχει στα πόδια του τουλάχιστον 100 παιχνίδια. Σε μια καλή θετική. Καταλάβετε. Κατάλαβα τι λέτε. Άρα λέτε ότι δεν πρέπει να ποντάρει σε ένα ταλέντο, ας πούμε, να τον πάρει, να τον βάλει βασικό, πριν να πάρει έναν έμπειρο ο ΠΑΟΚ. Έναν καλό. Η μεγάλη ομάδα πρέπει να έχει σίγουρα έναν, ίσως και δύο έμπειρους από πλευράς ηλικίας, να έχουν παιχνίδια στα πόδια. Αλλά ποτέ δεν θα άφηνα κι εγώ κάποιο ταλέντο, κάποιον καλό τερματοφύλακα για εξέλιξη. Κατάλαβατε. Αλλά για πρώτο τερματοφύλακα σήμερα στο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρεις κάποιον που τουλάχιστον έχει για μένα τρία πρωταθλήματα καλά. Τρία πρωταθλήματα καλά. Ναι. Γιατί πρέπει να αντέξεις. Είναι πίεση πολύ μεγάλη. Δεν είναι εύκολη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Φίλα του έχουν φοβερές απαιτήσεις. Από το ΠΑΟΚ πέρασαν πολύ καλοί τερματοφύλακες πολλά χρόνια. Θυμηθείτε, τα τελευταία 20 χρόνια πέρασαν πάρα πολύ καλοί τερματοφύλακες. Ορισμένοι πέτυχαν, ορισμένοι δεν πέτυχαν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά πάρα πολύ καλοί τερματοφύλακες πέρασαν. Πέρασαν πολύ καλοί, αλλά δεν πέτυχαν και οι καλοί. Αυτό είναι λόγω της πίεσης. Ορισμένοι δεν. Ναι, ορισμένοι δεν. Κοιτάξτε, είναι πολλά για να πετύχει ένας τερματοφύλακας σε μια, ή ένας παίκτης σε μια ομάδα. Γιατί, πρώτον, πώς θα μπει στην ομάδα. Ταιριάζει στην ομάδα, δεν ταιριάζει στην ομάδα. Υπάρχουν τερματοφύλακες που παίζουν καλά εντός έδρας όταν η ομάδα του παίζει σε μια, δύο, τρεις φάσεις μπορεί να είναι καλός. Υπάρχουν τερματοφύλακες που παίζουν καλύτερα όταν τους πιέζει πολύ η ομάδα, είναι καλύτερη για εκτός έδρας. Υπάρχουν τερματοφύλακες οι οποίοι αν ξεκινήσουν καλά γίνονται πολύ καλύτεροι. Αν δεν ξεκινήσουν άσχημα δεν μπορούν να το γυρίσουν το τροχό. Πολλά καλά κάνετε, καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί εμείς αυτά δεν τα βλέπουμε. Και δεν τα ξέρουμε κυρίως. Δεν τα ξέρουμε κυρίως. Ότι μπορεί να παίζει πίσω ή στο μυαλό ή πίσω από τις κουρτίνες που λέμε στη θέση του τερματοφύλακα. Υπάρχουν τερματοφύλακες που κάνουν κουμάντο και έχουν άλλη ανταπόκριση στο παιχνίδι. Υπάρχουν αυτοί που είναι, εμείς το λέμε, μπουβάτρενα. Αν δεν μιλήσεις, ναι, θα πάρει πολλά χαβαλέ γκολ και δεν ταιριάσει για μεγάλη ομάδα. Πρέπει να κατετήσει, να δεικτήσει σαν ηγέτης τουλάχιστον της άμυνας. Πώς θα λέτε, είπατε? Βουβά τρένα, είπατε? Βουβά τρένα λέμε στη Σερβία, μη ξέρετε να τα βάζω εγώ. Εκείνος που δεν μιλάει, δεν φωνάζει και ξαφνικά λέει, πώς λέτε αυτό? Πρέπει να παίξεις κάκι εσύ με τους παίκτες μπροστά, να κατευθύνεις. Να σας ρωτήσω. Πείτε το. Ο καθένας παίκτης ακολουθεί τον δικό του παίκτη. Έτσι, έχουν κάποια τακτική. Αλλά μπάλα είναι πιο γρήγορη. Ένας έξτρος παίκτης αλλάζει 30 μέτρα μπάλα στο μηδέν του χρόνου. Εσύ πρέπει να το βλέπεις και να κλείνεις. Να βλέπεις. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο απόλυτο. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Και ο Άρης παιδεύεται με τον νοτοφύλακα και μάλιστα αυτή τη στιγμή μπορεί και να υπογράφει καινούργιο συμβόλαιο, θα το μάθουμε σε λίγο, ο Κουέστα. Θέλω και ένα σχόλιο, μία άποψη που έχει για τον τερματοφύλακα του Άρη. Σας αρέσει ο Κουέστα? Καλώς. Είναι καλός τερματοφύλακας? Πολύ καλός Κουέστα, πώς λέγεται? Κουέστα. Ναι,
είναι πολύ καλός, ήρεμος, πράος, βλέπω πιάνει αυτό που πρέπει να πιάσει και αυτό που πρέπει να δεχτεί, να δεχτεί. Καλή απόδοση έχει, σταθερός είναι στην απόδοση του κτλ. Καλός, πολύ καλός. Είναι καλός θεματοφύλακας ο Κουέστα. Πολύ καλός. Έμπειρος καταρχήν, έμπειρος, 7 χρόνια έχει στα πόδια του. Ναι, είναι σημαντικό. Άλλωστε μας το είπατε και νωρίτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φορτούλα, κύριε Φορτούλα, είδατε η δύναμη της συνήθειας. Κύριε Φορτούλα, για μότο και είπα να μην το κάνω. Λοιπόν, είναι τόσα χρόνια. Καλά, εννοείται. Λοιπόν, κύριε Φορτούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Μας βοηθήσατε πολύ στο να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την ιδιαίτερη θέση του τερματοφύλακα, μιας και οι ομάδες ψάχνουν τερματοφύλακα πλέον και ο τερματοφύλακας που ψάχνουν πρέπει να είναι καλός. Και να αγαπάτε τους τερματοφύλακες και να σου βλέπετε λίγο ανάμεσα στα δάχτυλα. Μην τους κάνετε πολύ αυστηρή κριτική. Γιατί... να είστε καλά σας. Έτσι είναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και εγώ τους αγαπώ. Γι' αυτό στέκομαι πολύ στους τερματοφύλακες. Να είστε καλά, ναι, κύριε Φορτούλα. Είναι καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.